Ανέκητος είναι μόνο αυτός που δεν πάει για την νίκη. Γιατί απλά δεν τον ενδιαφέρει η νίκη. Άρα είναι ανίκητος. Και δεν είναι μόνο ανίκητος, είναι και επικίνδυνος. Γιατί τον ενδιαφέρει να χάσει. Δεν πάει ούτε για την νίκη, ούτε για το χάσιμο. Πάει για το παιχνίδι το ίδιο. Και γίνεται ένας πολύ επικίνδυνος άρπος για την κοινωνία γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Είναι πολύ επικίνδυνο να έχει ένα άδειο σπίτι. Να μην σε ενδιαφέρει να θα σε κλέψουν, ε? γιατί είσαι ελεύθερο. Και παίζει. Όποια είναι αυτή η πρόκληση, η πρόσκληση τη ζωή. Είσαι επικίνδυνο ενώ για τη μάζα, επαναλαμβάνω. Αν και στο extreme του είσαι επικίνδυνο όπω είναι ένα καμικάζι. Δεν τον ενδιαφέρει η ζωή του. Πάει και σκάει με το αεροπλάνο, κανένα τεινάζεται. Όμω δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την παντοδυναμία που έχει κάποιος όταν σκοτώσει το νου. Κάνει και ό,τι κάνει το κάνει για τη χαρά του πράτην. Δεν προσδοκά τίποτα. Δεν πάει για την νίκη. Είχα κάνει κι άλλο ένα βίντεο γι' αυτό που σας έλεγα ότι όποιος πάει για την νίκη μπαίνει μέσα στο αγώνα, όποιος είναι ο αγώνας, με προσδοκία, με άγχος και με σφίξιμο, να νικήσω. Όποιος δεν πάει για τίποτα, μόνο αυτό μπορεί να ρισκάρει να παίξει ελεύθερα, γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί αν χάσει σήμερα, μπορεί να νικήσει αύριο. Και γενικά, αν χάνει και κερδίζει, του είναι παντελώ αδιάφορο. Γι' αυτό και είναι παντοδύναμο. Την ίδια στιγμή δεν τον ενδιαφέρει η δύναμη, η παντοδυναμία έτσι όπω θέλει η θρησκεία να μα φοβερίζει με το Θεό ή η κοινωνία ενό ανθρώπου ο οποίο εξουσιάζει. Όχι. Καμία σχέση. Προσέξτε όμω κάτι πιο σημαντικό. Τέτοιε παρόμοιε ε, σε παρόμοια συμπεράσματα ή α πούμε συμβουλέ που δεν σε συμβουλεύω σε κάτι, που το λέω από τώρα ανόητε. Ωραία τα μεγάλε. Κανεί από όλου αυτού που έχετε ακούσει να βρείτε σκοπό στη ζωή σα, να ανακάνετε οτιδήποτε ή που ξέρω τι να γίνεται, δεν σα λέει ότι αυτό το πολύ απλό που σα είπα, ότι κάποιο είναι πάντοδύναμος, γιατί απλά δεν έχει αγωνία αν θα κερδίσει ή αν θα χάσει, προποθέτει τουλάχιστον 10 χρόνια δουλειά. Τουλάχιστον. Μην σα πω και 20. Γιατί, Γιατί η αδιαφορία μου για το αποτέλεσμα, για να φουσκώσει το εγώ μου, προποθέτει ότι έχω σκοτώσει το εγώ μου. Έχω σκοτώσει το νου. Και για να θανατώσω το νου, είναι σε δεκαετίε. Κάθε μέρα, πρακτική, καθοδήγηση, αφουσίωση και αγάπη και μειώνω το ζω, το νου. Και όταν το μειώσω το νου και το σκοτώσω, γίνεται παντοδύναμος γιατί επιτέλους ζω. Γιατί έχω νικήσει τον θάνατο. Γιατί δεν με ενδιαφέρει. Δεν κάνω προσευχές, δεν πιστεύω σε... Ας πούμε μύθους μετά θανάτιες. Ζω. Γι' αυτό και η ζωή δεν έχει σκοπό που ξανά και με ρωτάτε πολύ. Η ζωή έχει σκοπό τη ζωή την ίδια. Και αν καταλάβω ότι η ζωή, αν έχει ένα σκοπό, είναι να την ζω με ό,τι η ζωή φέρει, για να αποδεχτώ αυτό ότι η ζωή φέρει, άρα να μην προσδοκώ, να μην πάω για την νίκη, να αποδείξω ή να πω που, που, που έχασα, πρέπει να σκοτώσω αυτό εδώ. Για άλλη μια φορά, μόνο, μόνο η αυτογνωσία οδηγεί στην ανέτεια ευτυχία. Είδα άλλος να φιλοσοφούμε στα καφενεία, να ακούμε τις υποσχέσεις των κυρών και των οργανώσεων που τάχα μου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γίνανε θεοί και θα μας σώσουνε δεν οδηγεί σε καμία ευτυχία. σα ίσα είναι υποταγή όλα αυτά. Το θρησκευτικό δόγμα είναι υποταγή, υποτάσσει τον άνθρωπο. Το ίδιο και το πολιτικό δόγμα, η εξουσία που την ονομάζει δημοκρατία. Όταν δεν φοβάμαι να χάσω και όταν δεν μπορώ να κερδίσω, είμαι ήδη νικητή. Όχι όπω θέλει ο λαό, σου είναι νικητή. Μου είναι αδιάφορη νίκη. Και έτσι ζω. Κάπω έτσι.